Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Βασιλιά μου, καλησπέρα Σοφία που ήταν και Βασίλισσα άλλωστε. Καλησπέρα. Γι' αυτό υπάρχει και η γνωστή οδός Βασιλίσσης Σοφία, η οποία περνάει από το Μέγαρο Μουσικής, περνάει από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, περνάει, καταλήγει στο Σύνταγμα. Τι κάνεις με το GPS, κάνεις? Ναι, είμαι ο GPS 4, έτσι υπέγραφα μικρό στους στίχους με τα σπρέι. Σε λίγες μέρες και γιορτάζει η Σοφία μας. Σοφία, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Δεν το έχουμε δουλέψει τη συγκεκριμένη ημερομηνία, έχει κοστίσει ακριβά. Και αν το υπολογίσει ότι είναι τρεις μέρες μετά την δικιά μου. Ναι, του Σταυρού. Είναι η εβδομάδα των παθών για την τσέπη μου. Ναι. Θα κάνεις μια στοιχηματική τότε εξόρμηση. Ξεκάθαρα. Δίπλα σου είναι η Goldbet. Ναι. Θα αυμίξεις και θα είσαι πανάνετος. Εννοείται θα επενδύσω σε εκείνο το διάστημα για να μην ματώσω αρκετά. Και νομίζω ότι είναι το διάστημα το οποίο έχουμε και το πάω κάκ τότε. Θα πλησιάζει. Νομίζω το ΠΑΟΚ είναι μετά το ΠΑΟΚ Τσέλσι που είναι 20 του μηνός. Να ξέρεις Σταύρο ότι όσοι βάλουν στο ΠΑΟΚ χρήματα θα πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους. Στο μαζέψτε βάσο. Λεφτά, ναι, μαζέψτε, αποθηκεύστε και είναι η δηλαδή, εύκολη λύση. Η γιαγιά αντί να βάζει στον κουμπαρά, ας τα βάζει λίγο στην άκρη. Ναι, δεν ψάχνουμε μόνο τη γιαγιά και το γιάπης. Και το σύγχρονο κρίσο και οτιδήποτε. Ναι, όχι, είπαμε, είναι ανατάξεις. Ναι, ανατάξεις, ακριβώς. Ανατάξεις. Σταύρο μου, τι είναι αυτό το National Link, με έχουν μπερδέψει εμένα, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πραγματικά είναι μια συχαμένη διαδικασία. Συχαμένη, σκληρή έκφραση. Συχαμένη, δεν έχει, είμαστε 30 δημοσιογράφοι που είμαστε κάθε μέρα μαζί, είτε εδώ, είτε στο SDNA, είτε στο ΠΑΟΚ 24. Δεν έχει καταλάβει κανείς τι είναι. Στόχος είναι τι, να περάσουν τέσσερις ομάδες και να πάνε πού. Να μπερδευτεί ο κλάδος. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Βασικά δεν είναι ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Απλά ως διευθυντής εγώ δεν πιέζω τα παιδιά να ενημερωθούν τι είναι, γιατί το θεωρώ τόσο άχρηστο πράγμα, έτσι όπως το βλέπω, χωρίς να καταλάβει τι είναι, που δεν θέλω τα παιδιά μου να γεμίσουν το σκληρό τους δίσκο χωρίς λόγο. Δηλαδή αν ήταν στο σχολείο θα ήταν ένα μάθημα σαν τα οικιακά, ναι, σε οικιακά, ό,τι κάνανε, αγωγή του πολίτη, αυτά τα παγερά διάφορα. Παγερά διάφορα, το ΣΕΠ. Ναι. Ναι, ναι. Που θα έπρεπε να είναι σοβαρό μάθημα, αλλά εδώ το έχουμε για καφενείο. Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Βέβαια, επαγγελματικός προσανατολισμός. Δηλαδή αν έχεις εγώ μια κλίση στη ρουλέτα, θα το βρίσκει ο... Σε ένα μάθημα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού λοιπόν, και γυρνάω πολλά χρόνια πίσω, ρωτάει ο δάσκαλος. Ναι. Σε εμάς τα παιδιά τα 18χρονα, τα 17χρονα. Ναι. Ήταν η ώρα μια μισή, σχολούσαμε στο επόμενο πεντάλεπτο. Ναι, ναι, τα γνωστά. Ναι. Ναι. Παιδιά, έχετε καμία απορία? Και όλος παραδόξως σηκώνεται χέρι για απορία. Ναι. Ο άνθρωπος εκστασιασμένος, τον κοιτάει στα μάτια, πες μας Σωτήρη, ποια είναι η απορία σου? Ναι. Και λέει, τι φαΐ να έχει μάνα μου σπίτι τώρα, άραγε. Ναι. Ναι. Και λέει, περάστε έξω, πάρτε δρόμο. Ναι, Λύκειο Τούμπας. Τούμπα, τώρα τι να μάθεις. Δεκαετία τούμπα. Του 80. Όχι, όχι να μάθεις. Λύκειο Τούμπας, πρώτο Λύκειο. Το πρώτο ποιο είναι, πίσω από την 5? Είναι το κλασικό, το παλιό, όχι ανεβαίνοντα τη Κλεάνθος δεξιά. Όχι. Τη Κλεάνθος έπεται, έγινε μετά τη Κλεάνθος. Ναι. Αμέσως κολλητά δίπλα έχει το μεγάλο, το Λύκειο της Τούμπας. Α, το μέσο. Χίλια, μετά βέβαια, το είναι και γυμνάσιο και μετά το νοτέ ακριβώς, ναι, το δεξί σου χέρι. Ναι. Είναι και γυμνάσιο και Λύκειο, ναι, και πηγαίναμε 1250 παιδιά. Κεφαλοχώροι ήμασταν, ναι, αν ήμασταν χωριό. Ναι. Απίστευτες στιγμές, απίευε ο Κάλλος. Και εντάξει, εκεί είναι και κακή περιοχή. Όχι, από όχι. Κάτω μετά, κακή, ήταν κακή, δε φίλε. Όχι, διαφωνώ καθέτος. Κακή εννοώντας, δε φίλε, είχε μανούρα, δεν ήταν απλή. Όχι, ήταν γλυκιά. Ήταν γλυκιά, ήταν όλα διαφορετικά. Ήταν μια τέλεια δεκαετία. Η δεκαετία του 80 για μας, τους 50άριδες, είναι κάτι ανάλογο για αυτούς που αναπολούν παλαιότερα τη δεκαετία του 60. Που λένε φανταστική. Εγώ τότε... Και η Χούντα ήρθε. Όχι, γιατί ήταν η Χούντα. Εντάξει, γιατί η Χούντα έχει οπαδούς. Έχει οπαδούς, δεν έχει οπαδούς. Έγιναν έργα εκείνη την εποχή. Τα λες και εσύ αυτά. Μα γίνανε έργα. Όχι, τα λέω εγώ. Πού γίνανε? Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Οι μεγάλοι δρόμοι της παραλιακής και αυτά πότε γίνανε? Δεν ξέρω. Και για πάνε δες. Τα μεγάλα ξενοδοχεία πότε γίνανε? Το πορτοκαλάδι στο οποίο πας και κάνεις τις διακοπές και ξεκουράζεις το καβμάκι σου αυτό το φιδίσιο, πότε δημιουργήθηκε? Το πορτοκαλάδι έγινε τη Χούντα. Βέβαια έγινε τη Χούντα. Όχι. Ο Γιάννη, μπες να το δεις. Καλά, λες εσύ. Τότε πουλήθηκε το στέμα στο πουλήθηκαν. Τότε ήταν ο μεγάλος ο Γιάννης ο Καράς. Έτσι, πλούσιος επιχειρηματίας της εποχής, τεράστιος. Θα είχε καλά με τη Χούντα, να υποθέσω. Δεν θα τα έχει. Όλοι θα τα έχουν. Ναι. Όλοι τότε θέλαν να τα έχουν. Λίγοι ήταν αυτοί που δεν θέλαν να τα έχουν. Τέλος πάντων, ένα κλίμα και μια συζήτηση η οποία δεν πιστεύω ότι έχει χώρο σε αυτό το ραδιοφωνικό παύλα στοιχηματική ώρα της εκπομπής μας. Πιο καλά είναι να μιλήσουμε για πιο light θέματα. Να αλλάξουμε το θεματάκι. Ναι, ίσως κάπου λοιπόν. Μπαίνει εσύ, ρε αγόρι μου. Ωραία. Να δει το κουπόνι. Δεν αναρωτιέσαι
Για ποιο λόγο. Ποιος είναι ο στόχος, ναι, τι κάνουν αυτοί. Τι παίζω εγώ τώρα. Η Σοφία λοιπόν μας προκάλεσε έξω από το στούντιο και είπε ότι εγώ ξέρω. Για πες λοιπόν. Όταν κάνεις σοφάκι τέτοιες δηλώσεις λοιπόν, ακραίες, γιατί εμείς δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι είναι. Εγώ αυτό. Θέλω τη Σοφία λοιπόν να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Περιμένουμε με αγωνία λοιπόν να μας πεις. Τι είναι λοιπόν αυτή η περιβόητη UEFA League Αθηνών, έτσι, η οποία θα πραγματοποιηθεί Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2018. Θα υπάρξουν αγώνες μέσα και έξω. Η κάθε ομάδα περίπου θα παίξει από 4 έως 6 αγώνες, ανάλογα. Ούτε τους αγώνες δεν ξέρουν ακριβώς. Θα είναι ανάλογα. Αυτός που θα περάσει τον τελικό θα έχει παίξει σίγουρα 6 αγώνες. Έχει και τελικό. Τι κερδίζει αυτός που είναι στον τελικό. Αυτός που θα περάσει τον τελικό από κάθε κατηγορία κερδίζει κατευθείαν την πρόκριση για το Euro του 2020. Σοβαρά τώρα, αυτό πιστεύεις ότι ισχύει. Τι να πω, αυτό το bonus είναι. Ναι, είναι. Πρέπει να είναι 4 ομάδες. Αυτό το άκουσα χθες. Ότι 4 ομάδες στο σύνολο θα περάσουν απευθείας στο Euro του 20. Αυτά με τον group δυναμικότητας δεν έχουν γίνει. Φίλε, εμένα, εγώ είμαι εντελώς ανημέρωτος και δεν έχω γνώση, ναι, και δεν παίρνω θέση σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Πώς θα πάρω θέση. Ναι. Όχι, το φυσιολογικό είναι τα γκρουπ δυναμικότητας. Τώρα εμείς παίζουμε με Λιμά. Δηλαδή, ναι, παίζουμε με την Εσθονία, ναι, παίζουμε με την Ουγγαρία, που ο Πούσκας δεν είναι εν ζωή. Ναι. Εκείνη η μεγάλη ομάδα της Ουγγαρίας την αναπολούν ακόμα, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει η τωρινή. Και παίζουμε και με τη Φιλανδία. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται στην κατηγορία 3, συγκεκριμένα στο δεύτερο όμιλο και παίζει με Ουγγαρία, Φιλανδία και Εσθονία. Με στόχο τι, κανείς δεν ξέρει. Με στόχο να περάσει στον τελικό της κατηγορίας. Εντυπωσιακή άφιξη, συγκλονιστική, ίσως σταματήσει η εκπομπή τώρα. Γυαλιά τεράστια, έχουμε είσοδο θηλυκής ύπαρξης. Πάρα πολλές πιθανότητες να σταματήσει η εκπομπή. Ναι. 1-15 με 1-16. Και τώρα που λέμε για το ποσοστό το 1-15 με 1-16, θέλω να επανέλθουμε λίγο στον Κίμωνα, τον ταξιτζή που αναφέραμε πριν από 2 ημέρες, ο οποίος συνεχίζει και δουλεύει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε άτομο στη διάρκεια της ζωής του διαγράφει μια καμπύλη δημιουργίας και πρόοδου, της οποίας το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος των ηθικών του εφοδίων. Σαν τέτοιο ηθικό εφόδιο είναι η εργατικότητα, την οποία ο φίλος Κίμωνας την επέδειξε στο μέγιστο βαθμό. Συνέχισε έτσι. Μην τα παρατάς. 3 μέρες άντεξε. Αντέχει ακόμη. Σοβαρά. Τώρα είναι στους δρόμους. Ναι. Στο λιοπύρι. Στο λιοπύρι. Άσε, μιλάμε για δάκρυα, λιγμούς και αναστεναγμούς. Αύριο έχει κερδίσει. Εσύ ξεφτυλίστηκες. Μία μέρα επιστρέφω. Έχασα τα λεφτά. Εγώ έχει ξεφτυλίστηκα απλώς. Ναι. Ο άνθρωπος ήρθε κάτω στο σπίτι μου και πληρώθηκε κατευθείαν. Έτσι λέει, έτσι ξέρεις, στο 1-10, 6 ποσοστό το άλλο. Θα συνεχίσω. Ναι, 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 ναι. Τι να κάνουμε. Όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Έτσι θα τη βγάλει. Θα λέει, θα δαγκώνω τον Βασιλιά και τελειώσαμε. Θα δαγκώνω τον Όθωνα. Εμένα μου αρέσει να φαγώνομαι κυρίως από θηλυκού γένους. Θα πάμε σε γάμο από ό,τι βλέπεις. Α, πολύ ωραίος γάμος. Θα πάμε σε γάμο από ό,τι βλέπεις. Γάμο, θα γίνω όλο όπως πρέπει. Ναι, θα κάτσω πάνω σου. Δεν πειράζει. Παιδιά, αυτό έπρεπε να το έχετε εικόνα να το βλέπετε τώρα. Ο Σταύρος στο αριστερό του πόδι έχει αναποθέσει μεγάλη σε λίγα χρόνια λαϊκή αηδό της πόλης. Θα στηριχθεί από όλους και ακουμπάει αυτή τη στιγμή στο αριστερό του πόδι. Ναι. Αν διακοπεί η εκπομπή, λοιπόν, θα ξέρετε τους λόγους που διεκόπη, ναι, η συγκεκριμένη. Εύκολα μπορείς να κάνεις κανένα σκασία. Μια χαρά, σας άκουγα στον δρόμο. Ναι, γενικά τώρα, εντάξει. Δηλαδή, χαίρεση που είμαστε μαζί. Εγώ θέλω να κάνετε και εκπομπή κανονική στην τηλεόραση. Το έχω πει από την κανονική, αρχή. Κανονική, δηλαδή. Ήταν... αυτή είναι κολλή, δηλαδή. Ήταν δικιά μου ιδέα αυτό, το έλεγα χρόνια εγώ. Ναι. Αλλά το κάνατε μετά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει μόνο. Τι θα κάνουμε. Τώρα εδώ μα έφερε που σου. Στάβω, κάνω αθλητική ερώτηση τύπου quiz. Ναι. Να δω σε τι κατάσταση σήμερα. Κάθε μέρα θα σε δοκιμάζω, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Όχι μόνο πάω, ξαναλέω. Ναι, 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 θέλω να μου πει ποδοσφαιριστής Έλληνας, ναι, που υπέγραψε 3 φορές συμβόλαιο στην ίδια ομάδα χωρίς να προέρχεται από τα σπλάχνα της. 3 φορές συμβόλαιο. Στην ίδια ομάδα. Χωρίς να προέρχεται από τα σπλάχνα της. Αυτό θέλει λίγο επεξεργασία. Ναι, λέει να το δουλέψει στο μυαλό σου. Ναι, θέλει λίγο. 3 φορές. Δεν υπάρχει άλλο, είναι ένα. 3 φορές στην, ναι, ίδια ομάδα χωρίς να προέρχεται από τα σπλάχνα της. Μεγάλο όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά, ναι, το 85, μετά το 90, μετά να σε βοηθήσω. Να τοποθετηθούμε και χρονικά. Ποιο? Ο Μανατίδης, στον Ολυμπιακό. Γιατί πού πήγε ο Μανατίδης? Δεν πήγε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι συμβόλαιο. Όχι, φίλε, είπε να φεύγει από την ομάδα που είναι. Παράδειγμα, ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ πήγε στον Παναθηναϊκό. Όχι, 2 φορές γύρισε στον Ολυμπιακό. Δεν πήγε 3.
Τρεις φορές συμβόλαιο. Έφτασες κοντά, είσαι στο 66%. Αλλά να ξέρεις, το κοντά δεν κερδίζει ποτέ. Ναι, όχι, όχι. Το δεν, κοντά με θυμίζει τη ρουλέτα που δίπλα σε ένα νούμερο το άλλο. Το δοκάρι είναι το κοντά. Το δοκάρι και το χάνω, να ξέρεις, είναι οι πιο συχαμένες λέξεις. Έφυγε, γύρισε, έφυγε, γύρισε. Μπράβο. Χωρίς να ξεκινήσει από την ίδια ομάδα. Δηλαδή δεν ξεκίνησε από τα σπλάχνα της. Δηλαδή, παράδειγμα, έπαιζε στον ΠΑΟΚ, το λέω. Έτσι. Ναι. Και πήγε τρεις φορές στο Παναθηναϊκό. Από τον ΠΑΟΚ πήγε στο Παναθηναϊκό, έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ξαναγύρισε. Έφυγε, ξαναγύρισε τρεις φορές. Επειδή ο θα φάμε. Μητρόπουλος. Όχι, τι ήταν αυτό που είπες. Πού πήγε τρεις φορές. Σε ποιον. Πήγε, γύρισε, πήγε. Ο Τάσος Μητρόπουλος απλώς έκανε 9 μεταγραφές σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν έπαιξε. Ναι. Ήξερε, είναι από τους σπάνιους, ίσως ο μοναδικός που έπαιξε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ναι. Έπαιξε Βέρεια, Απόλλων Αθηνών, Ηρακλή. Ναι. Έτσι. Και κανένα δύο που θα ξεχνάω σίγουρα. Ο μόνος λοιπόν παίκτης, γιατί το κουράζουμε και δεν θέλω να σε κουράσω, ναι, ναι, ναι. Σε μου είσαι ιδιαίτερο συμπαθής, ναι. Είναι ο Τραϊανός ο Δέλλας. Ο Τράι. Ναι. Ο Τράι έφυγε στην ΑΕΚ και υπέγραψε τις φορές. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, στην ΑΕΚ και υπέγραψε πηγαίνοντας από τη Sheffield United στην ΑΕΚ. Ναι. Έφυγε από εκεί, πήγε στη Ρώμα, γύρισε στην ΑΕΚ, έφυγε από την ΑΕΚ, ναι, υπέγραψε, πήγε στην Κύπρο. Ναι, ανόρθωση. Στην ανόρθωση και ξαναγύρισε στην ΑΕΚ. Μάλιστα. Ωραίο, γλυκό. Το τράι. Είδες, ο καθένας. Τρεις φορές. Και κάτσε λίγο, με ποιους μεγαλομετόχους. Εντάξει, τότε το ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι, γιατί... Σίγουρα σε μία φορά ήταν η Netment. Δηλαδή, αν κατάφερε να έχει την Netment. Netment ήταν σίγουρα. Τον σημερινό και τον Μάκαρο. Και αν έκανε και με τους είχε, τους είχε, το Μάκαρο είχε 100%. 100% γιατί θυμάμαι την εποχή με Ντέμι και Τσάρτα. Το σημερινό δεν ξέρω. Αν να πούμε και ένα ωραίο περιστατικό που ισχύει, που ίσχυε μάλλον στις ανανεώσεις συμβολέου μεταξύ Ντέμι Νικολαίδη και Βασίλη Τσάρτα, στην ΑΕΚ. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπήρχε ένα μικρό άσβεστο μίσο σε εισαγωγικά. Τσάρτα και Ντέμι Νικολαίδη ανάμεσά του. Ναι, ναι, ναι. Και όταν παίρνανε τον Ντέμι συμβόλαιο και τον λέγανε για ανανέωση, έλεγε ό,τι παίρνει ο Τσάρτα συν χίλιες δραχμές. Πάτε στις κάτι διαπραγματεύσεις, ό,τι συν χίλιες. Ναι. Αυτό ήταν ο σκοπός του. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο τεράστιος Ντέμι Νικολαίδης. Και ο οποίος Ντέμι Νικολαίδης, και αυτό είναι μοναδικό και μη επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε δικαίωμα να κάνει ανανέωση του συμβολαίου του μόνος του. Χωρίς να ρωτήσει. Ξυπνούσε μία μέρα και έλεγε ανανεώστε με. Έρχομαι να υπογράψω. Ναι, ναι. Αυτό. Είπαμε και κάτι για ΑΕΚ, να την αφήσουμε έξω αυτή την ομάδα. Όχι, όχι. Την ομάδα η οποία πλέον αποτελεί το νούμερο ένα εχθρό. Ναι, ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί ήρθε με προσωπείο φιλικό. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο, γιατί τα γνωστά, γνωστό τη πάση, τους εχθρούς μας τους γνωρίζουμε. Τους φίλους μας πρέπει να προσέχουμε. Ναι. Και αυτό λειτουργήσε 100% στην υπόθεση ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Τους καθαρίσαμε την πουγάδα. Άνοιξε ο δρόμος. Οργανωμένο έγκλημα. Και μετά σπεύσαν να γυρίσουν και να πούνε ότι ο ΠΑΟΚ είναι χαλήφης. Επειδή δόθηκε ένα offside, γιατί βρήκαν πάτημα εκεί στο Βόλο, το οποίο είναι ανάποδη κίνηση που είναι δύσκολη φάση. Εντάξει. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Δύσκολη φάση. Έτσι. Σοφάκι, σήμερα έχουμε μηδενικές γανιώτες. Έχει σήμερα οπότε στοιχηματικές ευκαιρίες. Ξεκουραστήκαμε από το στοίχημα να πω εγώ. Έχουμε πολλά χαιρετίσματα στο Σπύρο που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ο Σπύρος ανήκει στο δυναμικό της Goldbet. Θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο. Έχει περίπτερο η Goldbet εδώ στην εκθεσία. Έχει δικό του περίπτερο. Εμείς δεν θα πάμε να δούμε το Σπύρο, θα πάμε να δούμε την Goldbet. Και ο Σπύρος πρέπει να έχει και φιλικά δίπλα του, Σοφία. Φυσικά, θα υπάρχει όλο το δυναμικό της Goldbet εκεί πέρα, σε έναν πολύ όμορφο χώρο που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι της Goldbet. Αλλά φυσικά σήμερα μας έχουν ετοιμάσει και προσφορές. Έχουμε μηδενική γκανιώτα στο φιλικό παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία που ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. Γιατί φιλικό, δεν είναι national link αυτό. Αυτό είναι φιλικό, όχι, δεν είναι national. Ένα, τι γίνεται. Αλλά... κάνουν αυτή τη διοργάνωση για να μην παίζουν φιλικά και έχει φιλικά. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα που είναι η διοργάνωση. Αλλά έχουμε και μηδενική γκανιώτα σε παιχνίδι λοιπόν της Λίγκας Εθνών, 10 παρατέταρτο και αυτό, Γερμανία-Γαλλία. Ωραία περίπτωση είναι αυτό. Γερμανία-Γαλλία, φιλικό είναι αυτό. Όχι, αυτό είναι national link. Αυτό είναι φιλικό να είναι. Οι άλλοι πήγαν σε 4 μέρες και πήραν όλη τη Γαλλία. Δεν σου έχει μείνει κατάλοιπο. Ναι, βέβαια. Δεν σου έχει μείνει κατάλοιπο όταν παίζει μαζί του. Δεν θυμάται ο παππούς στον Ντιζόν, στο κέντρο της Γαλλίας, ότι ξαφνικά η Φλωρένση, η γυναίκα του, ήταν με 12. Δίτριχ, ναι. Δηλαδή υπάρχει κατάλοιπο, φίλε. Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να είναι φιλικό αυτό. Σε 4 μέρες ο ψιλομύτης ο Γάλλος, πού να αντέξει. Ο σοβινιστής. Ξέρετε, ο σοβινιστής αγαπητοί. Αυτό που αγαπάει μόνο την πατρίδα του και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, δεν τους βλέπει τους άλλους. Και εθνικιστής μπορεί να τον πει. Εντάξει. Σοβινιστή. Οι Γάλλοι είναι σοβινιστές. Θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι. Δεν θα βάζει δύσκολα στην κορυφαία ειδό τη πόλη. Ναι.
Η οποία στις Μούσες δουλεύεται 66, 67. Κάθε μέρα είναι, αλλά έπαιρνε σε ένα ρεπό. Ο Κίμωνας δουλεύει ακόμα, ε. Ναι, ναι. Άλλος Κίμωνο, όχι ταξί. Άλλος ο Κίμωνο ΜΕΤ, άλλος ο Κίμωνο ταξί. Εσύ και ποιο Κίμωνο λες. Κιμωνάκο που κάνει τις καταστροφές. Α, ναι, αυτό το Άγιο παιδί. Άγιο, εκδιώχθηκε από τους δικούς του. Δεν θέλουν να το βλέπουν οι γονείς του. Δεν πειράζει όμως. Ναι. Η παραβολή του ασώτου ιού τι μας διδάσκει? Ότι για όλους πάντα υπάρχει κάτι. Υπάρχει μια ελπίδα, μια προσμονή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν υπάρχει, αλλά δεν πειράζει. Λέμε το. Πότε θα έρθεις? Μουσές, είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου είναι δύσκολο. Έχω φλουρέψει. Είσαι ο κολλητός μου, είσαι ο αδερφός μου και δεν έρχεσαι. Συγγνώμη, δηλαδή. Αγάπη μου, δεν σου έχω πει εγώ στον αέρα, δεν θα λες για φίλους και τέτοια. Δεν μπορώ να σε δω σαν φίλη. Όχι, εγώ σε βλέπω. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε? Πολύ. Άλλο μεγάλο ψέμα. Μεγάλο ψέμα, κύριοι και κυρίες, τεράστιο. Ναι. Φιλία μεταξύ άνδρα και γυναίκα. Ναι, δεν υπάρχει στους αιώνες των αιώνων. Ο μύθος. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι υπάρχει. Πιστεύεις μέσα σου. Αν τα μάτια του κάθε άντρα. Δεν υπάρχει. Άκουσε με λίγο, φίλη μου Κρίστη. Κατά λάθος του βγει λίγο έξω και κατά λάθος πέσει στα χέρια σου, δεν θα πει περίπτωση. Τίποτα. Καταλάβες. Αν τα μάτια του κάθε άντρα είχαν τη δυνατότητα να συνουσιάζουν, με τα μάτια, αν γινόταν αυτό, όλες αποχωρήσατε σε κόμμα, όλες σε κάτω. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, τέλος πάντων. Είσαι μικρή ακόμα. Μα είσαι μικρή ακόμα, μεγάλο, θα μάθεις. Και μας έφερες προσκυνητή. Εντάξει και αγνή, εντάξει και αγνή, είπαμε. Εγώ δεν παντρεύομαι. Ναι, έφερε προσκυνητήριο γάμου άλλου. Το αδερφού της. Το αδερφού της. Ναι, άλλο λέω. Ναι. Δεν έφερε το δικό της. Αλλά κάνει μια πρόβα. Πρέπει να δώσουμε κάποια χαιρετίσματα. Να δώσουμε χαιρετίσματα. Στο Σίμω. Πού είναι το Σίμω? Κάτσε, κάτσε λίγο. Ναι, μην ο Σίμος, ναι. Είπα να τον δώσουμε πολλά χαιρετίσματα. Ναι. Ωραία. Φιλιά στο Σίμω. Από εκεί και πέρα. Ζω για τη μέρα που θα βρεθεί ο ήρωας που θα συμμετέχει σε μια τέτοια κάρτα. Και θα φέρετε το Κρυσταρία Βαρβάριου και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εντάξει, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και η Κρυσταρία Βαρβάριου. Όχι, όχι. Άκου να δεις, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη. Γιατί? Γιατί τώρα μπήκε, μας ακούνε ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Λίγο λιγότεροι, λίγο λιγότεροι. Λίγο λιγότεροι, ωραία. Μπήκε στο μυαλό των 150.000 που έχουν μια βάση και μπορούν να τα απεξέλθουν απέναντί σου. Έχουν τα αθλητικά προσόντα δηλαδή, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Ωραία. Ναι. Σκέφτηκε ότι τι έχει αυτή και εγώ δεν μπορώ να τη βάλω στην εκκλησία. Εντάξει. Θέλουμε να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και θέλουμε να το ζήσουμε αυτό. Να είμαστε σε μια γωνία δυο μας και να κοιτάμε νυφούλα την Κρυσταλλία. Να ανεβαίνει τα σκαλιά και να κλαίμε εμείς σε μια γωνία. Θα κλάψεις. Εννοείται, ρε. Εννοείται θα κλάψω. Από τα γέλια. Αλλά θα κλάψω. Εντάξει. Θα χορέψει το γάμο μου. Δεν πρόκειται να κουνηθώ, να κάψω καμία θερμίδα. Γιατί? Γιατί? Γιατί πάτε τα κάνετε καλοκαίρια, έχει 73 βαθμούς, μαλώνουμε τα κουνούπια. Εγώ έχω βρει ένα ειδικό σπρέι του Κορέα. Κορέα λέγεται αυτό. Ναι, ναι. Το οποίο είναι ειδικό για κουνούπια σε γάμους. Κορές, ναι, όχι Κορέας, Κορές. Ναι, που είναι για κουνούπια σε γάμους. Άμα το κάνω τέλη Σεπτεμβρίου. Θα το παλέψω για σένα. Καλά τώρα Κρυσταλλία, θα δεν μιλάμε για το γάμο της Κρυσταλλίας. Αλλάζουμε θέμα και προχωράμε. Ναι. Ας την ελεύθερη. Να διάγει το βίο της. Μια χαρά είναι. Μα δεν έχει καμία ελπίδα. Μια χαρά είναι, ας την. Σε 20 χρόνια εδώ θα είμαστε έτσι πάλι. Φαντάζεσαι. Ωραία, ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα. Αγάπη μου, βλέπεις εδώ πέρα είναι και μισή. Ναι. Άκου λοιπόν που πας στο διάλειμμα. Ναι. Μιλάνε δύο άτομα μεταξύ τους. Ναι. Ωραία, άντρας με γυναίκα και προχωράνε. Ναι. Αγάπη, χθες είδα να μιλάς με μια κοπέλα με πατερίτσες. Ήταν μόνο μια φίλη, αλλά δεν είχε πατερίτσες. Χθες όχι, σήμερα ναι. Και μόλις γυρίσουμε από το διάλειμμα, θέλω λίγο να το σκεφτείς αυτό το τετράλεπτο, πεντάλεπτο πόσο είναι. Ναι. Αυτές οι διαφημίσεις οι οποίες με θυμίζουν Star κανάλι. Ναι. Τρως, κοιμάσαι, κάνεις οτιδήποτε και επιστρέφεις. Έτσι. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις 5 με 6 κορυφαία γεγονότα mm-hmm. ή έντονες προσωπικότητες. Έντονες προσωπικότητες, ναι. Καλύτερα έτσι θα τοποθετηθώ. Ναι. Του ΠΑΟΚ mm-hmm. από το 70 και μετά. Τι βάζεις σε 5 έντονες που χάραξαν, διαμόρφωσαν, αλλίωσαν. Πεντάδα θέλω, πεντάδα. Ναι, πεντάδα. Πω, είτε θα... άτομα είτε κάτι άλλο, κάτι άλλο πεντάδα, που σκέφτεσαι. Πεντάδα. Ναι. Πεντάδα. Α την πω μπαμπάμ. Πριν το, για πες μου πέντε. Πέντε. Παντελάκης. Μπράβο. Μισό λεπτό, θέλω και να τα σχολιάζουμε αυτά μαζί. Ναι, Παντελάκης. Γιώργος Παντελάκης, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Απίστευτος χειριστής του λόγου, εκπληκτικός παράγοντας. Τον γνώρισα επί μια εξαετία
στο, σε μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης όπου γυμναζόμουν, περνούσα από τα όργανα, τα έβλεπα για πρωινό. Μην το χοντρένετε, δηλαδή, μην νομίζετε ότι πήγαινα. Ο άλλος λέει πέρασε από τα όργανα, εγώ περνούσα στην κυβελεξία μας. Κάτι εικόνα έναν άνθρωπο 123 κιλών, έκοψα και κάτι light, έτσι, να περνάει από τα όργανα, να κάνει ξανά 6-7 βήματα. Και μετά πήγαινα όμως πρωί, ξυπνούσα. Συναντιόμασταν από τις 7.30 μέχρι τις 9 και με έκανε θεωρίες. Μου έλεγε διάφορα. Με είπε και μια ιστορία, θα πω μια εντάχει, του Παντελάκη. Ήθελε να πάρει τον Γιώργο το Σκαρτάδο στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι καλοκαίρι του 82. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος όσο κακοπροαίρετος να είσαι, αναμφίβολα συγκαταλέγεται στους 4 κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της ομάδος. Δεν γίνεται να μην τον πεις. Όλα του ήταν εσύ. Εκπληκτικό σε όλα του. Με κυρίως πρωτόβλημα το μυαλό του. Ήθελα να τον πάρει λοιπόν και λέει: ήθελα να πάρω τον Σκαρτάδο και παίρνω τηλέφωνο τον πρόεδρο της Βόρειας, δεν θυμάμαι το όνομά του τότε, και ζητάω διαρκώς έναν Παπαϊκονόμου που είχαν. Ένας μέτρος ποδοσφαιριστής ο Παπαϊκονόμου. Τον Παπαϊκονόμου δώσαμε, όχι, οι Ευρωδίτες φυσικά κάνανε γιορτή, σου λέει: τον βρήκαμε τον Μπούφο να πάρει τον Παπαϊκονόμου, να τόσα λεφτά ζητάμε, να τόσα λεφτά ζητάμε. Διαπραγματευότανε, αυτός πάντα σταθερά, στο πίσω μέρος του μυαλού του, ο Παντελάκης ήθελε σταθερά και μόνο το Σκαρτάδο. Τον Παπαϊκονόμου, όχι, δεν στο δίνω, το λέει: εντάξει, τουλάχιστον να κάνουμε μια δουλειά, έτσι, δώσ' μου αυτό το Σκαρτάδο. Το Σκαρτάδο πάρτον, λέει. Το Σκαρτάδο πάρτον. Και πήρε λοιπόν το Σκαρτάδο, αυτό το ποδοσφαιριστή, ο οποίος πήγε στα ύψη το τι σημαίνει λίμπερο. Θυμάσαι, στα μεγάλη του ηλικία. Δεν σε μιλάω μόνο τη διαδρομή του. Ναι, δεν σε μιλάω μόνο τη διαδρομή του όταν σαν επιθετικό χαφ. Ο μόνος ποδοσφαιριστής που σκόραρε πριν βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Ερχόταν η μπάλα, πανηγύριζε πρώτα και μετά την έσβαλε στα δίχτυα. Τέλεια τελειώματα. Ειδικά με το κεφάλι. Σε όλα. Με άνοιγε διαδρόμους και να ξέρεις ότι ένας ποδοσφαιριστής, το ξέρεις σίγουρα, ένας ποδοσφαιριστής είναι καλός όταν απολαμβάνει καθολική εκτίμηση και από τους συμπαίκτες του. 100%. Ναι, αυτός είναι μάκος, γιατί τι γίνεται. Λοιπόν, μεγάλη ήταν η παρένθεση. Μπορείς να κάνουμε το διάλειμμα και να πεις τα άλλα 4 μετά. Το κάνουμε λοιπόν. Να είμαστε πάλι πίσω. Είχαμε μείνει στις 5 προσωπικότητες, γιατί είπες προσωπικότητες. Ναι, και πέρασες με άριστα το θέμα Γιώργος Παντελάκης. Ρε φίλε, εγώ που είμαι λίγο ρεαλιστής και στις κηδείες λίγο είμαι. Αυτή είναι η ζωή. Ωραία. Ναι. Στο Παντελάκη είναι η μόνη που έκλαψα. Πολύ σωστός. Δεν είναι. Έμενε ακριβώς στον παλιό το Λίμπερο, Αριστοτέλους 10. Έμενε ακριβώς στην πλανή πόρτα. Τον έβλεπα κάθε μέρα. Ο οποίος κύριος με όλα κεφαλαία. Άστο, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Πρίγκιπας, άρχοντας σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του. Και τους παράγοντες, τους συνεινούς, δεν τους βλέπει τώρα, εντάξει. Και είδες με πόσο άδικο τρόπο έφυγε από το μάτι του το κόσμο. Ναι. Για πες μου λοιπόν, Σταύρο, τα άλλα 4. Μετά θα πάω σε αυτό που έχτισε την νοοτροπία του κοινού. Γιατί μέχρι ένα σημείο είχε ο ΠΑΟΚ το προσφυγικό στοιχείο, μπλα μπλα, δεν είχε το τσακαλίκι. Ναι. Εκεί λοιπόν βάζει το μανάβι, φίλε. Το μάκι το μανάβι. Ναι, βάζει μανάβι. Σταύρο, υποκλίνομαι, μόνο αυτό έχω να σε πω. Αυτό είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και ήθελα να δω αν θα μου το πεις ή όχι στην πρώτη πεντάδα. Γιατί... Και τον έβαλες δεύτερο, μπράβο. Γιατί εμείς τι έχουμε και ακόμα το έχουμε. Έχουμε αυτήν την αφέλεια. Ωραία, χρειαζόμασταν κάποιον να μας συντονίσει. Γιατί έχουμε άγνοια κινδύνου. Δηλαδή πάμε με τα μούτρα, πέφτουμε στον τοίχο. Ο συγκεκριμένος. Και οδηγούμαστε έτσι με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό. Δεν είναι σωστό να το έχουμε αυτό. Γιατί απέναντί μας δεν έχουμε ανθρώπους που λειτουργούν έτσι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν. Με δόλια μέσα. Με δόλια μέσα, χωρίς μπέσα, χωρίς. Ωραία. Άρα λοιπόν τον βάζω γιατί ήταν ο πρώτος που οργάνωσε. Εγκεφαλικά, παύλα, οπαδικά τον λαό. Εντάξει. Έπαιξε τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Το οικοδόμημα της ομάδας. Ναι. Νούμερο 3. Το Πουλέρμο το τεράστιο. Δηλαδή. Ο πιο ροκ τύπος των 80's. Η καψούρα μου η ποδοσφαιρική. Εντάξει. Αυτός που για μένα θα έπρεπε να είναι το κεντρικό ύφος των παικτών του ΠΑΟΚ. Εμπέρδευσης τώρα. Ναι. Είναι ο Γιώργος Κωστίκος, φίλε. Το Κωστίκο, καψούρα τεράστια. Δηλαδή, το μόνο ποδοσφαιριστή που είχα ίνδαλμα όταν μεγάλο. Ναι, η αφίσα πάνω από το κεφάλι μου. Ωραία. Γιατί ήταν πιο ροκ, μποέμ τύπος, δεν είχε αυτή τη βλαχιά. Στο μικρό καφέ, σκουλαρίκι στο αυτή τότε που όπως. Χιλιάδες χρόνια μπροστά για την εποχή του. Και ποδοσφαιρικά χιλιάδες χρόνια. Όμως μέσα αυτό ήταν. Σε όλο το πακέτο, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε το 60 κάτι. Ναι. Ωραία. Και έπρεπε 76, να έχει γεννηθεί. Το 76 που ήρθε στον ΠΑΟΚ ήταν 18 ετών. Ναι, άρα το 58. Ναι, εκεί, 59, ναι. Ναι. Αυτός λοιπόν γεννήθηκε το 58-59 και έπρεπε να έχει γεννηθεί το 2010.
Εγώ πιστεύω ότι ένα σύγχρονο center for πρέπει να παίρνει να βλέπει κασέτες κινήσεις του Γιώργου του Κωστίκου στην αντίπαλη περιοχή. Ναι. Πώς παίζεις χωρίς την μπάλα, πώς ανοίγεις χώρους, πώς τραβάς τον παίκτη από την πλευρά σου για αυτό. Να βγει ο άλλος και να κάνει γκολ. Δεινός εκτελεστής. Ναι, και αυτό το παιχνίδι του δεν μπορούσε να το καταλάβουν εννοείται οι άλλοι. Ναι. Και αυτό που σε μια εποχή που πεινούσε ο ποδοσφαιριστής, δεν είχε λεφτά, αναγκάστηκε να πάει στον Ολυμπιακό, ναι. Όπου 6 μήνες του συχάθηκε και σηκώθηκε, έφυγε. Γιατί κατάλαβε ότι δεν είναι. Ο οποίο Γιώργο Κωστίκο, θα πω κάτι το οποίο δεν πιστεύω να θυμάσαι, ηλικιακά δεν το θυμάσαι αυτό. Πήγαινε για πρώτο σκόρερ, τελευταία αγωνιστική. Παίζουμε στην Τούμπα ένα ΠΑΟΚ Κόρινθος. Ναι, 5-0. Κερδίζουμε 2 πέναλτι και δεν τα βάζουμε ο Γιώργο. Και δεν γίνεται πρώτο σκόρερ, βγαίνει πρώτο ο Γρηγόρη ο Χαβραμπίδη, ο ψηλό του Παναθηναϊκού. Ναι, μετά έπαιξε και στον Όφη. Ο Μιρτσέκη τη εποχή. Από τη δράμα. Καλαφλό. Ο κλόνος του. Πώς τον έκανε εκείνο που ήταν. Του Αντωνιάδη που ήταν στον Ολυμπιακό. Ναι, μπράβο, μπράβο. Το Αντώνη, το Αντωνιάδη. Ναι. Για συνέχιση λοιπόν. Ωραία, νούμερο 3 λοιπόν ο Γιώργος ο Κωστίκος. Εντάξει. Αλλά θεωρώ. Για συνέχιση, δεν θέλω να πω. Συνέχιση, συνέχιση. Ναι, γιατί είναι αυτό που θέλει να εκφράζει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, ναι. Βασικά είναι και η άποψή σου. Ναι. Και εδώ πρέπει να πούμε τι έλεγε ο Βολτέρος. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά που λες. Ο Βολτέρος λοιπόν αυτός ο τεράστιος διαφωτιστής έλεγε. Σε περίπτωση που δεν θα συμφωνούσαμε, που τώρα ανοίγω παρένθεση και συμφωνούμε. Έτσι. Έλεγε λοιπόν ο Βολτέρος, δεν συμφωνώ ούτε με μια λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερασπίζομαι και με το τίμημα της ζωής μου το δικαίωμά σου να λες. Ναι. Για πάμε λοιπόν. Βέβαια ο Βολτέρος δεν έζησε τώρα στα κοντά. Ναι, γιατί αν ζούσε τώρα στα κοντά με Facebook, Instagram. Ναι. Σε αγάπη μου, τι είσαι, Instagram. Instagram, ναι. Instagram δουλεύεις. Δεν δουλεύω τώρα πολύ το Facebook. Θέλω να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και αμέσως μετά θα πούμε στο χώρο του. Πάμε στο νούμερο 4 λοιπόν. Νούμερο 4. Αρχίζει, δυσκολεύει. Κλείνει ο. Μα δεν γίνεται να μην με πει στον Κούδα. Ναι. Δεν γίνεται να μην με πει στον Κούδα. Τον είπα στον Κούδα πριν. Τον Κούδα πώς τον είπε. Α, δεν τον ανέφερα. Α, εκτός αέρα τον έφερα. Μα τον Κούδα δεν τον έφερα. Ναι. Κούδας, ναι, ο Κούδας άκουνα. Ναι. Ο Κούδας είναι ο τύπος που άλλαξε το στάτους της ομάδας. Έτσι, μπράβο. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Ωραία. Είναι αυτός που έμπαινε μέσα στο γήπεδο να σε ξεφτυλίσει. Δηλαδή έμπαινε μέσα στο γήπεδο και σε ξεφτύλιζε. Είναι αυτός που σε κάνει περήφανο να βλέπεις τα αντίπαλα center back να σέρνονται να το τραβήξουν. Σέρνονται κανονικά. Άντεχε το ξύλο, γιατί τότε το ποδόσφαιρο ήταν άλλο. Δεν είναι αυτό τώρα πλαστικές τάπες. Τότε είχαν σιδερένιες τάπες. Ωραία. Και όταν βαρούσαν τότε, δεν υπήρχε το respect της UEFA. Όχι. Πανηγύριζε και εκεί. Δηλαδή... Θα τον έλεγες χαρισματικό ηγέτη. Ναι. Ναι. Γιατί γύρω από αυτόν υπήρχαν τεράστιοι παίκτες. Αλλά πάντα ήταν αυτός ο σοντότητα. Δηλαδή και στον Άγιαξ. Του Κρόιφ που συνδυαστικά και αναλογικά τον παρομοιάζω με τον ΠΑΟΚ του Κούδα. Είναι η ίδια εποχή. Ωραία. Ήτανε πολλοί παίκτες μαζεμένοι σε τόπ επίπεδο βέβαια στον Άγιαξ. Ωραία. Αλλά πάντα ξεχώριζε η φιγούρα του Κρόιφ. Και, και να πούμε πάλι κάτι από τα παράδοξα. Μόλις σταμάτησε ο Γιώργος ο Κούδας, που συμφωνώ απολύτως σε ό,τι λες, έτσι, την επόμενη ακριβώς χρονιά ο ΠΑΟΚ στέφεται πρωταθλητής. Ναι. Απίστευτο. Και το σηκώνει το τρόπαιο ο Κώστας Ιωσηφίδης. Ναι. Ο οποίος έκανε σέντρα και έκανε 2,5 μέρες να κατέβει μπάλα. Του τα λέω ακόμα. Ναι. Ότι μόνο ο Γιάννης ο Γούναρης έβγαζε σέντρες. Ναι, τρελαίνεται. Εγώ όταν ήμουν μικρός, στάβο μου, πίστευα ότι ο Γούναρης και ο Ιωσηφίδης, τώρα μιλάμε μικρός, 5-6 που καταλάβαμε. Ναι. Ότι ο Γούναρης και ο Ιωσηφίδης θα παίζουν μια ζωή. Δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχουν. Ναι, τελειώσαμε. 10 χρονών είναι, 20, 40, 50, μονίμως θα είμαστε με αυτούς. Ναι. Υπάρχει αυτή η εντύπωση. Ρε. Εγώ πίστευα ότι οι καουμπόιδες ήταν το 1970. Είχα τέτοιο φλάσσα εγώ μικρός. Κοντά ήταν. Ναι, και μετά ξαφνικά να καλύφθηκαν τα αεροπλάνα αυτά. Άλλο, λοιπόν, άλλη λοιπόν εμβληματική παύλα φυσιογνωμία. Και αναγκαστικά πέμπτο θα βάλω τον Ιβάν Σαββίδη. Γιατί είναι ο πρώτος μεγαλομέτοχος. Ο Μπατατούδης το πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε. Που είπε θα πάω απέναντι και είχε αποτέλεσμα. Για μένα ο Ιβάν Σαββίδης, θα γίνομαι κουραστικός, είναι ό,τι καλύτερο είχε ο ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν τα 6 χρόνια που είναι μέσα άλλαξε την ιστορία, θα την αλλάξει κι άλλο. Είναι ό,τι καλύτερο είχαμε και εύχομαι ο Θεός να τον δίνει 1500 χρόνια ακόμα και να στηρίζει την ομάδα όλο ένα και περισσότερο. Ναι, όμως το απόλυτο δεν θα ήταν ο Σαββίδης και η δύναμή του επιχειρηματική με στοιχεία του μυαλού του Παντελάκη. Εκρηκτικό ιδιασμό Βεζούβιο. Βεζούβιο. Βέβαια, θα το ήθελα πολύ αυτό. Δηλαδή, δεν θα γινόσουν αμέσω top 15 ομάδε του πλανήτη. Άμα πλανήτη, είχες... μ' αρέσει που έβγαλε στην Ευρώπη. Πήγαμε πλανήτη, το ανεβαίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Αν είχα αυτόν τον συνδυασμό. Ναι. Αυτή λοιπόν η πεντάδα μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο σου.
Σου απονέμω τα εύσημα. Δεν διαφωνώ πουθενά. Ναι. Απλά εγώ σε όλο αυτό θα έβαζα πρώτο τον Ιβάν τον Σαββίδη. Εντάξει, εγώ είμαι κάποιο. Γιατί με έχει... κύριε φίλε. Ναι, όχι, δεν θέλω να σε επηρεάσω και να αλλάξω τη σκέψη σου. Φυσικά και τη σέβομαι απολύτως. Ο οποίος Παντελάκης βέβαια κυνηγήθηκε από το νούμερο 2 που ανέφερε. Ήρθε ανελίτως. Εγώ θυμάμαι τότε θέλαμε να μπούμε στο γήπεδο και υπήρχε η γνωστή αποχή. Ναι. Μην μπαίνετε, τι θα πάτε να κάνετε. Ναι, ο Παντελάκης κυνηγήθηκε από το Μανάβη. Ναι, αυτό ανελέητα. Χωρίς κανένα αισθητικό. Ναι. Κακός βέβαια, ναι. Αλλά η ιστορία γράφεται. Και αυτή είναι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αδελφέ μου, είναι όταν μιλάμε για παραγωγική, ότι ο οπαδός πολλές φορές νομίζει ότι ο παράγοντας είναι ο οπαδός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είναι το παραγοντιλίκι, άλλο είναι το οπαδιλίκι. Πολλές φορές στο παραγοντιλίκι είσαι αναγκασμένος να λειτουργήσεις πολύ διαφορετικά από ό,τι λέει το συναισθημά σου, για να υπάρχει ουσία. Εντάξει. Βέβαια, πολλές φορές ιστορικά οι παράγοντες του ΠΑΟ πιαστήκανε κότσι στη λογική την αθηναϊκή. Πιστέψανε τα λαμόγια. Αυτούς εδώ λοιπόν κάθεσαι στο τραπέζι και είσαι προκατηλημένος 100%. Ότι πας για φάγωμα. Πας για φάγωμα, ξέρεις. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν τα κάθεσαι μαζί τους, ξέρεις από πριν ότι δεν θα πιστέψεις λέξη από αυτή που θα σου πούνε. Και θα ψάξεις πάντα να δεις τι βρίσκεται πίσω από αυτό που λένε. Ωραία. Είσαι και, αυτός, είσαι και εσύ, φαντάζομαι, τη άποψη ότι ο ρόλος του οπαδού πρέπει να σταματάει στα κάγκελα λίγο πριν τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, και να υπάρχει και έξω από τα κάγκελα και έξω από το γήπεδο όταν πρόκειται για θέματα προστασίας της ομάδας. Αυτό ναι. Εντάξει. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Σοφή. Μας ξεφωνίζει η συνάδελφος που λέει Πρέλεβιτς Ρέγγες. Ναι, μιλήσαμε για τον ποδοσφαιρικό, ΠΑΟΚ. Θα πιάσουμε η και τον ποδοσφαιρικό. Φίλη σα, συνάδελφο, λοιπόν, να την πείτε ότι όταν θα πάμε στον. Ο φίλο σου, συνάδελφο, λοιπόν, όταν θα πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, αναμφίβολα, ο τεράστια κεντρικότατη φυσιογνωμία είναι ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Ο άνθρωπο μα έδωσε χαρά σε όλα τα επίπεδα. Και πώ ξέρουμε, δεν ήταν αθλητή. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν είχε μία μικρή μπάκα ο αθλητή του ΠΑΟΚ, δεν γίνεται ποτέ συμπαθή. Ο άνθρωπο ο οποίο. Πώς ξεπέρασε τα ψυχολογικά προβλήματα στην ΑΝΤ, έτσι, ακόμα εγώ ακόμα βασανίζομαι. Δηλαδή να βάλει εκείνο το τρίποντο που κατεβαίνει, Λιάντα, ναι. Διώχνει όλους από δίπλα, το φύγετε ρε, πάτε πιο εκεί. Ναι. Έτσι, δεν ήταν η εποχή που παίζαμε μετέπειτα εποχή του Στογιάκοβιτς στο σύστημα Σταυρό, δίνουμε την μπάλα στο Στογιάκοβιτς και κάνουμε το Σταυρό μας. Ναι. Ναι, ήταν η εποχή του Μπάνε, ο οποίος λέει φύγετε όλοι, θα τη βάλω εγώ μέσα την μπάλα στο καλάθι και στην παράταση βλέπουμε τι γίνεται. Ναι. Έτσι. Μπαίνει εκείνο το απίστευτο καλάθι, το μοναδικό. Ασάλιο το. Ναι, τίποτα, το χράπ αυτό. Ναι, δηλαδή το σκέτο διχτάκι. Το συστημένο, ναι. Ναι, ναι. Πάνε μπάλα, σε διατάζω να μπει μέσα. Το τρίπον το Ερμής. Ναι. Πήγε κατευθείαν, αγγελιοφόρος. Ακριβώς, ναι, αγγελιοφόρος ναι, των ναι, Θεών. Ναι. Και μετά δέχτηκε αυτό το. Πώς να το πω, τι χτύπημα, τι ράπισμα. Όχι, σου έρχεται η φάση έτσι. Ναι. Εκτελεί μία συν μία ο Μαρκ Σίμψον που τον είχε φέρει εσύ στην Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Σίμψον με Βάρνερ. Καλά, ναι, θυμάμαι, Μπίλι Βάρνερ. Είμαι Ραντ. Με Βάρνερ νομίζω. Μπίλι Βάρνερ, ναι. Ναι. Κάνει τη βολή, παίρνει το rebound. Περίμενε λίγο. Χάνει τη μία συν μία που ήταν έτσι, τότε. Ακριβώς, ναι. Παίρνουμε, δηλαδή από εκεί που ήμασταν τρεις πίσω. Ναι. Έχουμε σοφαρίσει έτσι. Και έχουμε και 8 δεύτερα. Κάνουμε επίθεση ολόκληρη. Ολόκληρη. Στο μπάσκετ 8 δεύτερα μπορεί να παντρευτεί κιόλα. Ναι. Δηλαδή πάω, παντρεύομαι, έρχομαι και κάνω την επίθεση. Γνωρίζω την κοπέλα, ναι. Παντρεύομαι. Α, κάνεις και την κεδομή της σχέσης. Ναι, ναι, ακόμα καλύτερα ναι. Αυτό, ναι. Εντάξει, και κατάφερε το ζώον. Ναι, όχι. Το ζώον. Ναι, βάρη, βάρη. Το ζώον. Κατάφερε. Ο μη συμπαθητικός. ο ψηλός που ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Ναι. Μη λέμε για μάνες γης πάλι και τέτοια, όχι για πράγματα. Ναι, τέλος πάντων υπάρχει ένα μίσος προς το προσωπικό του, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δώσει assist. Assist στον αντίπαλο. Assist όμως κανονικά. Και εκεί πραγματικά, αν τη δώσει την μπάλα σε άνθρωπο χωρίς χέρια, ναι. Ωραία, είναι τέτοιο το κάρμα από τη βλακεία που έχεις κάνει, που θα τη βάλει με κεφαλιά ρε αγόρι μου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην μπει του Μπράουν το σουτ. Ασάλιο το επίσης. Το οποίο είναι το άλλο ασάλιο το, που μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια, που του Ραγκάτσι με την Μπενετών το τρώω στη μούρη ακριβώς. Τέσσερα τρίποτα μας έβαλε εκείνο. Όχι. Ο Ιακοπίνη. Ο Ιακοπίνη. Ναι, τα τέσσερα τα μαζεμένα όμως. Ναι, που εκεί πάλι το πλάνο είναι να πάρω τον Τζέκο για ένα παιχνίδι και για να παίξει το Ρουσκόνη και τρακάρει. Και τρακάρει ο Τζέκος. Η μορφή αυτή. Σφαλιάρα και κάσα. Εντάξει, μου τα λέει ο Γιαννούλης.
Δεν έχει γνωρίσει άνθρωπο με τέτοια φυσική. Με Γιάννη πότε είσαι τώρα? Την Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάμε. Δουέτο. Δουέτο. Είδα και Instagram δυνατό, είδα με ξύλο, με μόλοπες. Πολύ ωραία. Κανονικά πρέπει να είναι αληθινό αυτό να το κάνετε. Δεν με παίρνει, θα φάω πολύ ξύλο του Γιαννούλη. Άνευ πλάκα τώρα. Είναι σφαλιά. Ο Γιαννούλης είναι ωραίος ψηλός. Τι ωραίος, ωραία μοιρασμένα τα κιλά του. Ναι, όχι σαν κάτι άλλο που αναφέραμε. Ναι. Έχει ναι. Μια γελιότητα όλο σαν πεπνέ σαν ψηλό για τον ναι. προηγούμενο. Ναι, ναι. Όλοι ξέρουμε για ποιο λέμε. Αυτό που δεν λέμε το όνομά του. Ναι. Που έφυγε από Θεσσαλονίκη και έτρεχε και πανηγύρισε. Πήγε στα κότερα με σημαίες του Ολυμπιακού. Ναι. Τέλος πάντων. Λέγαμε λοιπόν. Πλάκα, μπάσκετ την Goldbet θα βγάλει να υποθέσω. Έχει μπάσκετ. Δεν είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει μπάσκετ. Αναφέραμε και χτες ότι υπάρχουν. Μπάσκετ, τέννις, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Χθες το τέννις τι έγινε. Ράγκμπι. Τι ξενύχτη έφαγα χθες το τέννις εγώ και το Ναβάρο. Ενώ όσο κοιμόζονταν, με την Ναβάρο τι γινόταν. Χαμό, σκοτωμό. Ναι. Τι κάνει Ναβάρο. Κάβλο σου άρεσε Ναβάρο. Έπαιζε άνδρα με τον Τζίλιτ. Και τι παίξαμε εμείς. Εμείς παίξαμε αυτό που κέρδισε. Α, ναι. Κληρωθήκαμε δηλαδή. Εννοείται, Σταύρο, δεν βλέπω πια καλύτερη διάθεση σήμερα. Εννοείται. Τι θα κάνω, είπαμε ότι το χρήμα αλλάζει φιλίες. Φτιάχνει φιλίες, χωρίζει ανθρώπους. Μονάζει γά τα αυτοκίνητα ή θα μας τα στήσεις και αυτά. Όχι, δεν στείνω εγώ. Δεν στείνω. Αυτό το χαρίζα με κάποιον άλλο. Ναι, τι ωραία πράγματα ήταν. Ήταν ωραίες εποχές αυτές. Ναι, πολύ ωραίες εποχές. Εντάξει, εσύ. Ποιο, ναι. Τον μπαμπά. Λοιπόν. Κάτι αποκάλυψη, να το και το δράμα. Ωραία. Τσίλιτς κέρδισε ή ο Ναβάρο. Τσίλιτς, έχασε ο Τσίλιτς. Κάτσε, παίζεις στιγνά νίκη ή παίζεις και τα game, τα set. Αν παίξω στο game θα βάλω και αυτό του φαινοκομείου και θα τα έχουμε μέσα. Απλή νίκη. Απλή νίκη. Ναι, αλλά αυτοί τώρα ξεκινάνε επειδή έχουμε ώρα διαφορά. Ξεκινάνε μία η ώρα Ελλάδος, δύο, τρεις, τέσσερις. Και τι κρίνει η απλή νίκη εσύ. Ένα 68, ένα 75. Α, έχει και... Βέβαια, έχει πολύ καλό. Ναι, το τένις, ειδικά στο τένις η Goldbet έχει τεράστια ποσοστά όπως και σε όλα τα άλλα τα αθλήματα. Έχει και το live που βλέπεις που είναι το τέτοιο. Έχει και ναι, το live ναι. Και να ξέρεις το τένις μπορείς να παίξεις από πόντο σε πόντο, 15-0, ξέρω, από τάρες, ναι. 15-15. Και μετά πας φοράς κατευθείαν τη ρόμπα, είτε μπλε είτε κόκκινη και παρουσιάζεσαι μόνος σου, λες γεια σας ήρθα στο τολοκομείο, βάλτε με μέσα δεξιά. Και βλέπεις πολλούς γνωστούς. Έχω παίξει ένα Del Potro, όπως λέγεται. Del Potro, ψηλός, Αργεντίνος. Πεκτούρα. Τον Σκοτσέζο, τον... πώς λέγονταν, ρε. Ποιος. Όχι τον Άγγλο, τον Μάρι. Ο Μάρι. Α, το Μάρι. Ναι. Στην Ολυμπιάδα. Κλαίς, να... που ξέρω και από τένις, κλαίς. Ναι, δεν ξέρω. Ξέρω και από τένις. Άκου να δεις και έχω φάει ένα φλάς και λέω όπως ξεκινάει το παιχνίδι, θα παίζω τα break. Το οποίο είναι 4 φράγκα. Ναι. Και γίνονται φίλε 6 break σερί. 6 break. 6 break. Break για να ξέρει και το κοινό είναι το σπάσιμο του αντιπάλου του σερβίς. Δες το παιχνίδι αυτό. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξαναγίνει στο τέννις ποτέ. Σε προτείνω, εσύ ακόμα που δεν έχεις παιδάκια και θα αποκτήσεις το άμεσο μέλλον, γιατί έτσι το βλέπω ότι είσαι έτοιμος να γίνεις μπαμπάς, το παιδί σου να το κάνεις είτε την κόρη σου τενίστρια είτε το γιο σου τενίστα. Η κόρη θα γίνει ή μπαλαρίνα ή τενίστρια. Ένα από τα δύο, γιατί τον μπαλαρίνα το θέλω. Ιδανικό άθλημα. Όχι μπαλαρίνα. Ενόργανη. Όχι ενόργανη, μπαλαρίνα, γιατί είναι το πιο θηλυκό πράγμα που υπάρχει στον αθλητισμό. Δεν έχει όργανα και μπαίνει στο μυαλό τη ιδέε. Μπαίνουν με τα όργανα. Δεν αντέχω. Ναι. Τα μηνύματα. Τι. Κλαίω, μπλακά δεν είσαι. Έχει και από εδώ μήνυμα. Τι γίνεται, είναι μια θαυμάστρια, δεν ξέρω. Α, αυτά μου αρέσει εμένα. Εντάξει, ο Σταύρος είναι και αντικείμενο πόθη. Είναι δυνατόν να μην έχει θαυμαστέ και θαυμάστριε. Και στο ανδρικό φίλο έχει πέρασει, Σταύρο. Δεν την αγαπώ. Ναι, τα φιλιά μου να τι δώσει. Βεβαίω. Σόφη, εσύ έχεις διαβάσει, είσαι πανέτοιμη. Εγώ είμαι πανέτοιμη. Και επίσης να αναφέρουμε ότι επίσης όποιος είναι έτσι εγγεγραμμένος χρήστη στην Goldbet και θέλει να παίξει τένις, γιατί όχι, στο live υπάρχουν και live streaming. Δηλαδή βλέπεις τον αγώνα. Έτσι. Βλέπεις τι γίνεται. Ξέρεις τι παθαίνουμε τα live streaming. Έχει διαφορά ο χρόνος της εικόνας και όταν μου κάθεται το goal πριν το δείξει στην οθόνη, θέλω να σπάσω την οθόνη. Ναι. Μου τη δίνει στα νεύρα αυτό. Γι' αυτό και η Goldbet σου δίνει τη δυνατότητα να κάνει κασάτο όμως. Όχι, άλλο θέλω να πω. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που παίζει τα live στο ποδόσφαιρο και θέλω να έχω την εικόνα του αγώνα. Ωραία. Όταν είναι πολύ καλό που η εταιρεία μου δίνει την εικόνα του αγώνα. Ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Να βγεις, να μπεις, να κάνεις. Ναι. Όταν εγώ μέχρι να σχηματίσω την εικόνα θέλω 30 λεπτά. Στα 30 λεπτά έχω καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Όταν λοιπόν υπάρχει γεγονός το οποίο γλυκάρει πριν το δω. Μου γυρίζει το μάτι. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν έχω
Δεν βλέπω από streaming παιχνίδια ποτέ. Έχω βέβαια ΟΤΕ, έχω Νόβα, έχω τα πάντα όσα είναι τέλος πάντων νόμιμα, γιατί είμαστε νόμιμοι άνθρωποι. Μα σαν την Colbert. Νόμιμα, υπεύθυνα σίγουρα. Ναι. Κοιτάω λοιπόν να έχω σε κανονικό χρόνο για να μπορέσω τέλος πάντων να διαμορφώσω εικόνα χωρίς να μου σπάσει τα νεύρα κάτι. Μάλιστα. Και υπάρχουν και τα προγράμματα, αδερφέ μου, όθωνα. Υπάρχουν. Τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα την ώρα του αγώνα να έχεις τα στατιστικά. Κατοχή, στημένες μπάλες, αυτά. Δηλαδή, αν έχεις χρόνο, γιατί εγώ εκεί την πατάω, έτσι. Δεν βρίσκω χρόνο. Αν έχω χρόνο, θα τον φάω. Σε θέλω επαγγελματία και κοινικό στο στοίχημα. Μπράβο σου, Σταύρο. Έχεις μπει στο σωστό δρόμο. Αυτά λοιπόν, παιδιά, έφτασε 3. Αύριο, να ξέρεις. Τι να ξέρω, Σταύρο. Άσε τα βάθη. Άσε καλά. Σου έχω αλλαγή θεϊκή. Ναι. Ναι, ναι. Έχεις σκεφτεί. Ναι. Από τον πάγκο. Θα έρθει από τον πάγκο και θα ανήκει στην άλλη συνωμοταξία. Θέλω να δημιουργήσω ίντρικα. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν αντέχεις την ίντρικα. Δουλειά μου είναι η ίντρικα εμένα. Αυτό ακριβώς, αγόρι μου. Εμείς με την ίντρικα μεγάλωσα. Αυτή είναι η κεντρική μου δουλειά. Ναι. Εγώ που δεν βλέπω ίντρικα και παρασκήνιο, φεύγω, χαιρετώ. Ναι. Τι να τα βλέπουμε τα πράγματα. Όπως είναι. Ναι, εσύ αγάπη μου, μίλα μου για σένα λίγο. Εγώ σήμερα έχω ρεπό. Γιατί δεν παίρνεις το μικρόφωνο στο στοματάκι σου τώρα, σε πιάσανε. Εδώ μιλάνε οι άνθρωποι. Το δικό μου το μικρόφωνο δεν είναι μαύρο. Έλα. Να το τώρα. Τι να μίλα, πούμε. Πες, τραγουδά σήμερα. Ναι, όχι, σήμερα έχω ρεπό. Ρεπό Πέμπτη. Πέμπτη είναι καλύτερη μέρα. Α, δεν μπορώ. Κουράστηκα. Κάθε μέρα ξέρεις τι είναι. Ποιοι είστε εκεί. Είμαστε πολλοί. Η Όλγα η Παπά, ο Γιάννης ο Πέκας. Η Όλγα η Παπά είναι μια συμπαθητική κοπέλα που βλέπω στις φωτογραφίες μαζί σου. Ναι. Δεν μας την έφερες εδώ. Θα κοιμάται τώρα λογικά. Μα εγώ νόμιζα θα κάνει δουλειά στο σπίτι. Ε. Ρε Σταύρο. Τέτοια ώρα. Τι ώρα, 3 ώρα, τι κοιμάται. Θα κοιμάται, τι, θα κοιμάται. 20 χρονών τα κάναμε αυτά. Ξεκουράζεται. 7.30-8 ώρα ξυπνούσαμε το απόγευμα. Ξεκουράζεται. Ναι, γιατί. Και. Τι άλλο να σου πω. Τι κάνεις εκεί. Τραγουδάω. Ναι, πότε βγαίνεις. Τι ώρα να φτάσει. Πότε βγαίνω, θα έρθεις κατά τις 3 παρά. Νωρίς. 3 κάπου εκεί. Στο πρώτο πρόγραμμα δεν βγαίνεις. Όχι, είμαι guest. Θα μου πεις τώρα να στισμούσεις ποιο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι guest star. Είσαι guest star. Ναι, κάνω μία εμφάνιση μόνο. Μία και καλή. Ναι. Δεν είσαι και παραπάνω. Μία θα είναι. Μία θα είναι. Ρώτα τον Γιώργο που έχει έρθει. Ο τον όθωνα. Και με έχει απολαύσει. Πήγες φέτος. Τι μόνο. Εννοείται. Μόνο μία φορά θα πάω. Ναι. Εδώ όταν δεν πάω γίνονται παρατηρήσεις. Τηλέφωνο. Τι έπαθες. Τι έπαθες. Έγινε κάτι και αυτά. Ναι. Και φυσικά όχι μόνο εγώ, στέλνω και τον ανάλογο κόσμο. Ναι, τι. Να συνδιασκεδάσει. Επειδή στέλνεις κόσμο. Λάθη γίνονται, αλλά λάθη. Γενικότερα. Εκείνο το κοντό το πράγμα, ο Ρόζας, ο παδός του Άρεος, πλησιάζει το τραπέζι σου. Εντάξει, όλοι άνθρωποι είμαστε, Σταύρο. Ναι. Όλοι είμαστε μαζί. Ξέρεις ότι έχετε κοινό κουσούρι. Για ποιον μιλάμε. Ναι. Κοινό κουσούρι. Ποιον μιλάμε. Ο Ρόζας δεν είναι εκεί. Εκείνο το λευκό πράγμα που επίσης δεν λέει το ρο. Ο Κώστας, όχι, πώς τον λένε. Είναι ο Ρόζας. Ναι, κατάλαβα ναι. Ποιον λες, εντάξει. Ναι, ο παδός του Άρης, ο οποίος νομίζει ότι ο Άρης είναι η Μπαρσελόνα. Να σου πω κάτι. Σε όποια κατηγορία και να πει. Πολλοί Αριανοί υπάρχουν. Ο Κίμωνας είναι, που είναι φυσιολογικός Αριανός. Ναι, είναι κανονικός. Αλλά μ' αρέσει, ξέρεις, ναι. γιατί κάνουν όνειρα. Όλοι είναι κάνουν ωραίο να κάνεις όνειρα. Όλοι κάνουν όνειρα. Όλοι κάνουν όνειρα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Ναι, βεβαίως. Εννοείται. Πάμε. Ακολουθεί ο Ζαγόρας. Ωραία, είναι έτοιμος, θα είναι μέσα κάπου τώρα. Τι είναι ο Τι άρωμα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ναι.